Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα καλά. Εσύ? Όλα πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια μέρα ξημερώνει σε λίγο. Και ένα επεισόδιο της μικρής κουβέντας ξεκινάει. Μα ξέρεις, είναι σαν ραδιοφωνική εκπομπή, ρε παιδί μου. Έτσι... Θα μπορούσα να έχω λες. Ένα επεισόδιο της μικρής κουβέντας εδώ. Να δοκιμάσω να έχω έτσι λίγο πιο βαριά φωνή. Όχι, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, για να βάλω μία. Το συγκείμενο στη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπω και από τις δύο μεριές, ρε παιδί μου, και θα ήθελα να το συζητήσουμε, να δούμε τι πιστεύουμε και πώς το έχουμε δει, ας πούμε, να συμβαίνει. Το πρόβλημα αυτό λέει το εξής. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι πολλές φορές ομάδες δεν προλαβαίνουν να αναπτύξουν τη λειτουργικότητα την οποία θέλει ενδεχομένως στο business, και σαν πρόβλημα πολλές φορές έρχεται μπροστά το ότι θέλουμε παραπάνω άτομα. Και από την άλλη, βλέπεις ομάδες οι οποίες μεγαλώνουν πολύ με σκοπό να αυξήσουν ταχύτητά τους. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το κατά πόσο όντως αυξάνοντας τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός προϊόντος, αυτό αυξάνει απαραίτητα την ταχύτητα ή όχι της ανάπτυξης αυτής. Τέλεια. Και ξεκινάμε στην αρχή με τις υπεραπλουστευτικές απαντήσεις. Εννοείται. Δεν μου ξέρεις, όχι. Δεν. Αυτή είναι η υπεραπλουστευτική απάντηση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν είναι απλό θέμα. Εννοείται. Αυτό. Λοιπόν, είχα δει ένα ενδιαφέρον σχόλιο γύρω από αυτό στο Mythical Man Month. Ναι. Το οποίο στην ουσία τι έλεγε? Έλεγε ότι έχεις ένα project το οποίο πρέπει να ολοκληρώσεις και εκεί μέσα υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η maximum ταχύτητα με την οποία μπορείς να πας έχει να κάνει με το maximum των tasks που μπορούν να γίνουν parallel στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Οπότε, αν... Τι γίνεται, αν εγώ έχω να αναπτύξω ένα feature το οποίο έχει ένα δύσκολο αλγόριθμο, τον οποίο ακόμα δεν τον έχουμε βρει και να ψάξουμε να τον βρούμε, πώς προγραμματιστείς και να βάλεις ένας θα τον σκεφτεί? Ή δύο, ρε παιδί μου. Ή αν είναι μια ομάδα η οποία θα σκεφτεί τον αλγόριθμο, αλλά δεν υπάρχει κάποια συνθήκη η οποία λέει ότι όσο περισσότερους βάλεις εκεί, τόσο πιο γρήγορα θα βρουν τη λύση, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραλληλοποιείται εύκολα. Νομίζω ότι αν το σκεφτείς, είναι πολύ ωραία η αναλογία που κάνεις, είναι πολύ κοντά στο κλασικό πρόβλημα, στο ότι έχω έναν πυρήνα και λύνω ένα πρόβλημα σε, ξέρω εγώ, ένα δευτερόλεπτο. Και άμα βάλω 8 πυρήνες, δεν σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα αναγκαστικά θα πάει στο 0,125. Απλά μπορώ να κάνω 0,125. Νομίζω να. Ναι. Απλά μπορώ να κάνω να λύσω όλα αυτά τα προβλήματα παράλληλα. Σωστά. Αυτό. Νομίζω αυτό έχει σε σημαντικό βαθμό να κάνει με το μέγεθος μιας ομάδας και πώς πρέπει να το δεις. Δηλαδή, αν δεν βγάζεις τα features γρήγορα, δύσκολο να φταίει αυτό. Αν δεν βγάζεις αρκετά features στο χρόνο που θες, τότε πιθανόν να είναι η απάντηση η μεγάλη ομάδα. Βέβαια, και αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε, είναι, θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη συχνά είναι το επικοινωνιακό κόστος που φέρνεις με κάθε έξτρα άτομο ή κάθε έξτρα ομάδα την οποία εισάγεις στον οργανισμό. Δηλαδή κάθε φορά που φέρνεις, ξέρεις, προσθέτεις, αφαιρείς κάτι, έχεις ένα καινούργιο μείγμα. Και αν φύγει κάποιος, το οποίο έχει όλα τα αρνητικά τα οποία έχει, παρόλα αυτά οι άνθρωποι που είναι μέσα ήδη έχουν μια επικοινωνία που μιλάνε ένας με τον άλλο κατά πάσα πιθανότητα. Όταν φέρνεις ένα καινούργιο άτομο ή μια καινούργια ομάδα ή whatever, πρέπει να δημιουργηθούν νέες συνάψεις στο δίκτυο, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι νευρονικό δίκτυο ακριβώς, αλλά είναι ένα... Κατάλαβες. Το οποίο είναι κοστοβόρο. Δεν είναι. Ξεκινάς σε μια καινούργια ομάδα. Δεν ξεκινάς με το καλημέρα, ρε παιδί μου, που φτάσαμε full. Ναι. Και ολοκληρώνω γιατί μακρηγόρησα. Και μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που είναι αποδοτικό και οι άλλοι θα καταναλώσουν ενέργεια για να μπορέσει να χτιστεί αυτό ο διάβλος επικοινωνίας. Για πες. Νομίζω ότι είναι δύο τα πράγματα τα οποία θα ήθελα να πιάσουμε. Το ένα το έχουμε πιάσει, νομίζω, σε παλιότερο επεισόδιο, το οποίο δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο ήταν, αλλά είναι αυτό που όταν έρχεται ένα άτομο στην ομάδα, πρακτικά δημιουργείς μια νέα ομάδα. Να. Δηλαδή δεν είναι η ομάδα Α που γίνεται Α συν τον Αντώνη, είναι η ομάδα Β. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ η δυναμική, ο τρόπος που επικοινωνούν τα άτομα μέσα στην ομάδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν
Το πρώτο κομμάτι είναι ότι προσθέτοντας άτομα ή ομάδες ακόμα χειρότερα στο προϊόν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι κακό, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πάω και να πω ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μην πάμε σε αυτό το τέτοιο. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι το ότι θα φτιάξεις μια νέα ομάδα για να παρελοποιήσεις ενδεχομένως τον τρόπο που αναπτύσσεις λογισμικό στην εταιρεία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μη αλλάζοντας τις δομές, τον τρόπο επικοινωνίας, τη ροή πληροφορίας ή άλλα τέτοια πράγματα μέσα στην εταιρεία. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα της επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Και είχα τα παλιά τα χρόνια που είχα κάνει ένα training για το Scrum Master Certification. Παρότι δεν το εξάσκησα ποτέ μετά αυτό. Το είχαμε κάνει με τον James Coplin. Ο οποίος θεωρείται από τους πατέρες, ας πούμε, του Agile σαν μεθοδολογία, όχι του Scrum απαραίτητα, αλλά του Agile σαν μεθοδολογία γενικότερα. Δεν συμφωνεί απαραίτητα με το Scrum στο 100% του, και αυτό που έλεγε είναι ότι βάζοντας περισσότερες ομάδες, αναγκαστικά βάζεις και περισσότερα επίπεδα διαχείρισης. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις flat μια οργανωσιακή δομή, βάζοντας καινούργιες ομάδες στην εταιρεία. Και κάθε φορά που βάζεις ομάδες, τα άλματα που πρέπει να κάνει μια πληροφορία για να φτάσει από μένα σε σένα που είσαι διαφορετική ομάδα, από εκεί πέρα που ήταν, ξέρω εγώ, ένα, ήμασταν δίπλα, ξαφνικά γίνεται τρία, γιατί πρέπει να πάει πάνω και να ξανακατέβει. Μπορεί να γίνεται τέσσερα, πέντε και πάει κάπως αυτό. Εκθετικά. Τώρα το 3 δεν θυμάμαι ακριβώς αν είναι σωστό, αλλά άμα κάνεις το διάγραμμα το βλέπεις, ρε παιδί μου, το πώς αυτό αλλάζει. Άρα λοιπόν, πάμε βασικά να πιάσουμε για τα δύο θέματα αυτά. Δηλαδή, εσύ πώς έχεις δει, ρε παιδί μου, το κομμάτι της αλλαγής ομάδων? Το έχουμε ξανασυζητήσει λίγο αυτό. Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Θα σου πω πρώτα απ' όλα πάνω σε αυτό το οποίο λες. Πιστεύω ότι είναι ακριβώς έτσι. Και ακριβώς. Ότι... Ναι, αρέσει, ναι, 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 ναι. Και ότι είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβεις υπόψη πριν πεις, ωραία, θα βάλω σύν ένα άτομο για να κάνουμε πράγματα πιο γρήγορα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που βάζεις ένα παραπάνω άτομο. Mm-hmm. Μπορεί να βάλεις ένα παραπάνω άτομο επειδή θες ένα καινούριο skill set στην ομάδα. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε, μένοντας λίγο στο θέμα της ταχύτητας, του velocity, της αποδοτικότητας, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβεις υπόψη. Και πρέπει να το λάβεις υπόψη πάρα πολύ σοβαρά ότι, ωραία, έχω αυτήν την ομάδα, παράγει τόσο. Από εδώ που αφιέρωνε όλο αυτό το χρόνο για implementation, πλέον θα αφιερώνει κάποιον από αυτό το χρόνο για να μπορέσει να εγκληματιστεί το καινούριο άτομο το οποίο έρχεται και να δημιουργηθούν αυτές οι νέες συνάψεις και τα hopes του δικτύου, ρε παιδί μου, να εγκαθιδρυθούν. Οπότε, αυτό θες να το ελαχιστοποιήσεις γενικά και έχει πάρα πολύ σημασία να βρεις το κατάλληλο μείγμα soft και hard skills, το ατόμο που έρχεται, ξέρεις, για να μπορείς αυτό το πράγμα να δουλέψεις. Γιατί το θεωρώ, ξέρεις, πώς μου ακούγεται εμένα γενικά, το ότι βιαζόμαστε, θέλουμε να βγάλουμε features, φέρε ένα άτομο, είναι το στυλ, ξέρεις, έχω κάνει τώρα, ξέρεις, επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, παιδιά, έχει αρχίσει να νιστάζει ο γιατρός, φέρτε κι άλλον ένα να... Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Έτσι μου ακούγεται. Δηλαδή, ψιλορίσκι, να πω την αλήθεια. Συνεχώς, εντάξει, μου έρχονται παραλίες με προβλήματα, ρε παιδί μου, σε concurrency και παραλία στον προγραμματισμό τον ίδιο. Έτσι, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μα είναι. Δηλαδή, θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια παρουσίαση που έβλεπα, ξέρω εγώ, που είναι το. Θέλεις να μεταφέρεις από το καρότσι Α στο καρότσι Β, ξέρω εγώ, πέτρες, δεν θυμάμαι ακριβώς το πρόβλημα πώς ήταν. Ναι. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, έχω ένα. Αυτό είναι για την Go τότε που έχετε Gophers, αυτά τα. Τις μασκότς Go, ρε παιδί μου, και καλά έδειχνε πώς μεταφέρουν. Ας δεν ακούω τι είναι αυτό. Δεν έχω καταλάβει τι πλάσμα είναι, τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Κάστορας κάτι. Ναι, νομίζω πιο κοντά σε κάστορας είναι. Anyway. Και πάει λοιπόν αυτό και σου λέει ότι άμα έχει ένα, ξέρω εγώ, χρειάζεται τόσο χρόνο, ρε παιδί μου. Και μετά προσπαθούσε να εξηγήσει τη διαφορά τη παραλία και του concurrency και λέει ότι στην Go μπορεί να έχει πολύ καλό concurrency, δηλαδή να βάλει 100 τέτοια. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα θα κοπανάνε τώρα με το άλλο, ρε παιδί μου, και δεν θα μπορέσεις να πετύχεις. Δεν κάνει μαγικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θα κάνει επί 10 ή επί 20 ή επί 30 την ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται οι πέτρες, ρε παιδί μου. Και είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, ένα φούρνο με κάρβουνο. Θα πω τώρα 500 παραλίες και μετά πάμε με συζήτηση. Έχεις ένα φούρνο με κάρβουνο, έχεις μια γραμμή παραγωγής που καταλήγει το κάρβουνο μέσα στο φούρνο και λες ότι δεν μου φτάνει, ρε παιδί μου, θέλω παραπάνω. Θα πάρω ένα δεύτερο φούρνο, αλλά η γραμμή παραγωγής παραμένει ίδια. Ναι, άρα, ναι. Απλά θα μοιράζεις το κάρβουνο. Δηλαδή το bottleneck είναι αλλού. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις κάθε φορά
που είναι το bottleneck. Και μπορεί όντως να είναι η ομάδα στο bottleneck, αλλά είναι, ρε παιδί μου, πολύ κοντόφθαλμα να θεωρείς ότι χωρίς να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνονται από τα stories, ρε παιδί μου, από το product, δίνονται αυτά τα stories να προσυλλοποιείς την ομάδα, χωρίζεται το domain ενδεχομένως κάθε ομάδα και όλα αυτά, χωρίς να δώσω κόπο εκεί, απλά βάζοντας, α, έχω μία ομάδα, είναι πολύ καλά παιδιά, είναι super, θα βρω άλλους 5 τέτοιους και θα τους βάλω δίπλα και θα διπλασιάσω την ταχύτητα, με τίποτα. Είναι πολύ πιθανό να μειώσεις την ταχύτητα, δηλαδή υπάρχουν φορές, ναι, που αυτό... Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεις το λογισμικό μειώνεται. Αν δεν το σκεφτείς καλά, αυτό θα κάνεις μάλλον. Αν δεν το κάνεις plan through. By the way, να πω λίγο τον πόνο μου για να φύγει. Θέλω τόσο πολύ να πιω καφέ και απίστευτα. Και απίστευτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά βγαίνουν οι ατμοί και φοβάμαι να πάθω έγκαιρμα τρίτη βαθμού. Εγώ θα πω ότι άμα είχε έρθει στην ώρα σου σήμερα το πρωί. Ισχύει αυτό. Και είχαμε πάρει μαζί καφέ, θα είχε κρυώσει από του δικού μου καφέ τώρα. Ισχύει. Αν και δεν κρυώνει εύκολα μέσα σε αυτό το πράγμα. Γιατί νόμιζα ότι θα είχε περισσότερο κρύο. Anyway, κοίταξε, καταρχάς, ωραία, δεκτό. Πάμε λίγο πίσω. Μικρές ομάδες. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι μικρές ομάδες. Όχι, και εμένα μου αρέσουν οι μικρές ομάδες, αλλά κάνε το δικηγόρο του διαβόλου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά είναι αυτό που λέγεται bus factor effect. Ότι αναγκαστικά όσο πιο μικρή είναι η ομάδα θα έχεις τόσο μεγαλύτερες ευθύνες συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένα άτομα, που σημαίνει ότι όσο μακάβριο και αν είναι, αν πατήσει έναν λεωφορείο, ρε παιδί μου, αυτά τα άτομα θα έχεις πρόβλημα. Τι θες να κάνεις? Πάντα θες να έχεις μεγαλύτερο bus factor, δηλαδή θέλεις να μπορούν παραπάνω άτομα να εκτελέσουν τις ίδιες λειτουργίες. Α, γι' αυτό λέγεται bus factor, άμα τον έχεις πει λεωφορείο. Νομίζω ότι είχε να κάνει με το διάβολο τον bus. Όχι. Λες να λέω βλακίες. Δεν το γνώριζα. Καλό όμως, εντάξει. Μάλλον αυτό είναι, πώς το λες τώρα που το σκέφτομαι, οκ. Ναι, οπότε θες εσύ το bus factor σου να είναι μεγάλο. Δηλαδή, ακόμα ρε παιδί μου, και σε πράγματα που κάνουμε μαζί, κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό να μπορεί οποιοδήποτε από τους δυο μας είναι διαθέσιμο σε εκείνη τη στιγμή να το απεξέλθει σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε πράγματα μισά εγώ, μισά εσύ ή οτιδήποτε άλλο σε μια ομάδα. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο βοηθάς στο να διατήρηση, ρε παιδί μου, του οργανισμού. Γιατί ο οργανισμός πρέπει να συντηρηθεί και αύριο. Δεν πρέπει να εξαρτάται από τον Αντώνη και τον Μπάρι ή από οποιονδήποτε, ρε παιδί μου, άνθρωπο. Προφανώς και θα βασίζεται πάνω σε αυτούς για πολλά πράγματα, αλλά δεν θα εξαρτάται, είναι διαφορετικές οι λέξεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, να είναι κακό μια από τις μικρές ομάδες. Όσο μεγαλώνει η ομάδα, αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, πολύ εύκολα θα μπορέσει να κατανείμεις καλύτερα τις ευθύνες ή συγκεκριμένα κομμάτια του συστήματος, ώστε να μπορούν άτομα να το επεξέλθουν καλύτερα σε αυτό. Αυτό το οποίο με προβληματίζει με τις μικρές ομάδες είναι τα single points of failure, που στην ουσία είναι αρκετά κοντά σε αυτό το οποίο λες, αλλά δεν το λέω μόνο με την έννοια της του ότι ξαφνικά θα κάνουμε τα μισά tasks. Είναι κιόλας ότι μπορεί άπαξ και έχεις, ρε παιδί μου, ωραία, έστω ότι είμαστε μια εταιρεία και έχεις μόνο έναν ο οποίος διαχειρίζεται το marketing, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρεία. Και αυτός ο άνθρωπος βγαίνει off για ένα διάστημα. Ξαφνικά είσαι ακροτηριασμένος. Δεν το συζητώ καν. Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και σίγουρα θέλεις να μεγαλώσεις. Το θέμα είναι, νομίζω, η συζήτηση πιο πολύ θα ήθελα να κινηθεί στο πόσο χρειάζεται για μένα να μεγαλώσω και πόσο γρήγορα να το κάνω αυτό. Και πώς πραγματικά μπορώ να μεγαλώσω και να λύσω προβλήματα και όχι να μεγαλώσω για να πω ότι βάζω, ρε παιδί μου, κάρβουνο στο... Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο στιγμές που μεγαλώνεις, κατά τη γνώμη μου. Για πες. Υπάρχει μια ψύχρεμη στιγμή και υπάρχει και μια θερμόαιμη στιγμή, ρε παιδί μου. Υπάρχουν τρεις και υπάρχει και μια που δεν χρειάζεται. Θέλω να πω, πιθανώς σε καμία περίπτωση να μην χρειάζεται. Απλώς είτε το κάνεις επειδή αυτή τη στιγμή καίγεσαι και πιστεύεις ότι αυτό είναι η λύση, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι, είτε είναι μια ψύχρεμη, ας το πούμε, εκδοχή. Θεωρώ εμείς, όταν πήραμε το πρώτο άτομο, ήταν οριακά θερμόαιμη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οριακά. Ναι. Δηλαδή, okay, είχαν πει, ήταν ξεκάθαρο ότι ποια πράγματα θα φύγουν από πάνω μας, ποια θα γίνουν. Όταν ήρθε και το δεύτερο άτομο στην εταιρεία, νομίζω ήταν πολύ πιο ψύχρεμη τέτοιο, ότι okay, μπορούμε να το κάνουμε, θέλουμε, δουλειά έχουμε, πάμε, ξέρεις, να γίνουν όλα λίγο πιο
ανθρώπινα για όλους. Οπότε, έχοντας ζήσει και τα δύο, θεωρώ ότι το περισσότερο ρίσκο να πάρεις τη λάθος απόφαση είναι το πρώτο. Είναι όταν, όταν γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή και λες πρέπει να μεγαλώσω. Δηλαδή, και ολοκληρώνω ότι αυτό το οποίο εμάς μας διευκόλυνε και πιστεύω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο γιατί σε εμάς ήταν, είναι το τι θα φύγει από πάνω μας και θα πάει στις καινούργιες, στα καινούργια κβάντα, ρε παιδί μου, που θα έρθουν στο σύνολο. Κβάντα. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι, δεν κατάλαβες τι εννοώ, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να... Αυτό. Οπότε, αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, α, δεν προλαβαίνουμε να φέρουμε ένα άτομο. Το ένα ερώτημα πριν είναι, ωραία παιδιά, τι θέλουμε να πάει σε κάποιον άλλον τον επόμενο μήνα. Δηλαδή πρέπει να δώσει ένα μήνα για το hiring. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά θέλει τουλάχιστον ένα μήνα για το hiring και ένα με ένα μήνα για το onboarding. Οπότε νομίζω ότι. Να σου πω, γενικά ναι, αλλά θεωρώ ότι άμα προετοιμάσεις κάποια πράγματα πριν, πάρεις κάποιον που έχει τα σωστά soft skills και τέτοιο, μπορείς κάποια έστω απλά πράγματα που για σένα είναι αγκάρια και είναι στο back burner, το λεγόμενο, να φύγουν εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σκέψω ότι όταν πας με ένα. Δηλαδή, εγώ όπως σκέφτομαι, ότι έχεις 30 με 40 μέρες κατά μέσο όρο για να βρεις άτομο. Κάπου εκεί νομίζω είναι να το κάτσει έτσι που είχα δει. Άρα λοιπόν, πες τρία, σου λέω ένα μήνα για να είναι στρογγυλό, ρε παιδί μου. Θες ναι. Κατά μέσο όρο ένα μήνα notice period που μπορεί να έχει το άλλο άτομο. Δύο. Και ένα μήνα onboarding στην ξεφτύλα. Α, ναι. Οπότε, εγώ το τρίμηνο το θεωρώ, ρε παιδί μου. Όταν πας σε πιο νέους ανθρώπους και είσαι και διατεθειμένος να πάρεις άτομα τα οποία βγαίνω το πανεπιστήμιο, όπως κάναμε εμείς για παράδειγμα, που ήμασταν τυχεροί και άρα μπόρεσε να ξεκινήσει πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, το άτομο αυτό. Είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά σε μια άλλη κουβέντα λέει ότι άμα θες να πάρεις κάποιον πιο έμπειρο άνθρωπο που δουλεύει ήδη κάπου σε μια εταιρεία και έχει μια δέσμευση εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ή μπορεί να έχει κάποιο project που θέλει να κλείσει ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, το να πεις ότι πάω για, ξέρω εγώ, τριμινάκι είναι, νομίζω, θετική, εννοώ θετική, το καλό σενάριο. Αλλά μην πάμε τόσο πολύ στο χάρι, πάμε να δούμε στα κομμάτια. Όχι, αυτό πιο πολύ το ότι είναι ο παράγοντας που πρέπει να λάβεις υπόψη μεγαλώντας την ομάδα. Δηλαδή δεν είναι το ότι και ήρθε ρε παιδί μου, μπουπ, ξαφνικά διπλασιάστηκε. Δεν έχουμε ένα τζίνι που το κρύβουμε και βγαίνει. Οπότε ναι, νομίζω ότι δεν είναι δύο. Εγώ δεν θα το έβλεπα σαν δύο διακριτές περιπτώσεις, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγες πριν, ότι ή καίγομαι ή είμαι χαλαρός. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα φάσμα από περιπτώσεις στο ότι έχει αρπάξει φωτιά ο κόλος μας και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αύριο. Στο μήπως θα ήταν καλή ιδέα στο τέτοιο. Φάσμα είναι, απλώς θέλω να δώσω τους δύο πόλους. Σωστά. Σίγουρα δεν θέλεις να είσαι σε κανένα από τους δύο πόλους. Ναι. Δηλαδή, έχω δει εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν άτομα μήπως και χρειαστεί κάτι, το οποίο δημιουργεί ένα μεγάλο ξενέρωμα, θεωρώ, στα άτομα που έρχονται, γιατί έρχονται και δεν ξέρουν τι τα κάνουν. Δεν έχουν ρόλο, δεν τους λένε σε πείραμα γι' αυτό. Τους λένε, α, έλα εδώ, βρες να κάνεις κάτι, το οποίο θεωρώ είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να πάω σε μια εταιρεία για να μου πούνε, α, μπράβο, ήρθες, θα συμπληρώνουμε, θα είναι όλα super. Ναι. Και θα βρούμε θα κάνεις, ρε παιδί μου, σε ένα εξαμεινάκι. Αυτό μου το είχαν πει όταν είχα πάει για την πρακτική μου στην ΑΡΜ. Η πρακτική, εντάξει. Αλλά ήταν γιατί λένε, κοίταξε, αυτό το μήνα έχουμε ένα συνέδριο, λέει, οπότε κάνε μωρέ και τι πιστεύεις. Όχι, ακόμα χειρότερο στην πρακτική θεωρώ, γιατί στην πρακτική είναι πολύ πιο δύσκολο άλλος να μπορέσει μόνος του να ανταπεξέλθει στο τι πρέπει να κάνει στην καθημερινότητά του. Αλλά σε γενικά θεωρώ ότι είναι κακό. Υπάρχει. Μετά προχωρώντας στο φάσμα αυτό προς το «και εγώ είμαστε», υπάρχει μεγάλη πίεση από τις επενδυτές μας. Έχουμε δώσει ένα στόχο να είμαστε 20, 10, 30, 50, δεν έχει σημασία άτομα. Δεν είναι τρελό που άνθρωπος που έχει βάλει λεφτά σε πιέζει να πάρεις κακές αποφάσεις? Αυτό προσωπικά δεν έχω καταφέρει να βρω σενάριο που βγάζει νόημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα είναι το φαίνεστε, ρε. Ότι, wow, παιδιά, μεγαλώνουμε. Κοίτα, wow, μα λέγα, αυτή η εταιρεία έχει 50 άτομα. Είναι όλα πηγαίνουν καλά εδώ. Δηλαδή, θα κάνει IPO που να είναι, δηλαδή. Και έχω παραδείγματα, δηλαδή,
Μάλλον έχω πολλά παραδείγματα από την άλλη μεριά που λέει ότι μπαίνουν άτομα τα οποία δεν είναι κατάλληλα, δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν εντάσεις, η εταιρεία δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει 50 άτομα, αλλά είναι έτοιμη να υποστηρίξει 30, αλλά δεν θα μείνει στα 30, δηλαδή και πάει στα 50, οπότε ζορίζεται ιστορικά σε διαδικασίες. Πρέπει το, οι ανθρώπινοι πόροι σαν, σαν κομμάτι εταιρείας να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από το να έχεις έναν καλό engineering manager στο να μεγαλώσει την ομάδα ή κάποιον head of engineering ή CTO ή δεν ξέρω και εγώ πώς θα τον πεις. Είναι πολλά κομμάτια της εταιρείας πρέπει να υποστηρίξουμε. Αν έχεις γραφείο, υπάρχει η εταιρεία που ασχολείται με τη διαχείριση του γραφείου. Πρέπει να βρεθούν χώροι, πρέπει να βρεθούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, άπειρα τα πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουν να υποστηρίξουν σωστά το μεγάλωμα μιας ομάδας. Και τώρα μιλάμε για τεχνική ομάδα, προφανώς ισχύει το ίδιο για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά εκεί είναι το, το κομμάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή πάλι πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα φάσμα, κρατάω κάτι το οποίο είπες ότι παίρνουμε άτομα για να πάρουμε ρε παιδί μου και μετά δεν έχουμε αντικείμενο. Από αυτό το σημείο έως το ότι ξέρεις γίνεται ο πανικός και εδώ μέσα και εγώ είμαστε όλοι, που βλέπεις έναν υγιή ρυθμό, δηλαδή ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ένα, ωραία. Ποιο θα ήταν για σένα το σωστό κριτήριο με το οποίο μεγαλώνεις μια ομάδα και δώσει και κάποια όρια, γιατί δεν μπορείς να πεις «Α, εμείς στην ομάδα μου είμαστε 40 άτομα», ξέρεις, αυτό δεν υπάρχει. Οπότε, συνήθως 40 άτομα είναι μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες ομάδες, δηλαδή θέλω να πω αυτό, δηλαδή πώς το, ένα υγιές μοντέλο πώς είναι για σένα. Εγώ θα βλέπα δύο περιπτώσεις που είναι καλές ώστε να μεγαλώσει την ομάδα. Η πρώτη περίπτωση λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο όριό μας, το νιώθουμε ρε παιδί μου σε κάποιες περιπτώσεις που έρχεται κάποιο πιο δύσκολο feature να υλοποιήσουμε ή κάτι το οποίο μας πηγαίνει πίσω και δεν το περιμέναμε και αυτό μας φέρνει, ξέρεις, ένα ντόμινο σε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν μια περίπτωση είναι αυτή που το βλέπω ρε παιδί μου και βλέπω ότι πρέπει να μεγαλώσω, πρέπει να μεγαλώσω και το πιο δύσκολο μεγάλωμα δεν είναι να πεις ότι έχω μια ομάδα 4 άτομα και θα την κάνω 5. Είναι έχω μια ομάδα 7 ή 8 ατόμων και θα πρέπει να τις πάω σε 2. Αυτό θεωρώ είναι το πιο δύσκολο μεγάλωμα. Γιατί εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο. Γιατί από τα 8, πα στα 9, να πα στα 10 είναι πολύ δύσκολο μετά. Δηλαδή αρχίζει και μεγαλώνει πάρα πολύ. Είναι πιο πιθανό στα 8 να πει ότι σπάω σε 2 υπομάδες και πώς θα σπάσω τις 2 υπομάδες. Εκεί είναι το δύσκολο μεγάλο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ότι βλέπω ότι είμαι κοντά στο όριό μου. Βλέπω ότι συνεχίζει να έρχεται, υπάρχει backlog μπροστά που θα έρχεται πράγμα να γίνει και θέλω να μεγαλώσω. Το αν μεγαλώνω σπάζοντας 2 ομάδες ή μεγαλώντας ομάδα. Σε λίγο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορεί αυτό να έχει όντως να συνδέεται με κάποιο γύρο χρηματοδότησης και να λέει ότι έχουμε... Τι έπαθες παιδί μου? Άκουσα το γύρο χρηματοδότησης. Ωραία. Και το οποίο λέει το εξής, ότι εγώ έχω πάρει ή θα πάρω κάποια χρήματα με σκοπό να αναπτύξω μια σειρά από λειτουργίες πάνω στο προϊόν μου. Αυτή τη στιγμή έχω product market fit, δουλεύει το προϊόν μου, με την ομάδα μου είμαι super happy. Αλλά θέλω να πάω σε κάτι λίγο πιο μεγάλο. Εκεί πέρα όμως έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Λέω ότι ξέρεις τι, θα έρθετε να στήσουμε μια ομάδα η οποία θα αναλάβει αυτό το κομμάτι. Έχεις δηλαδή να δώσεις ρε παιδί μου ένα όραμα και μια κατεύθυνση στα άτομα που θα έρθουν. Θα τους πεις ότι δεν θέλω να μπλέξετε τόσο πολύ ενδεχομένως στην καθημερινότητα ή θέλω να μπλέξετε όσο χρειάζεται για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημά μας. Αλλά θέλω να κάνετε πιο πολύ έρευνα και σε 1-2 μήνες να υλοποιήσετε και να στηθεί η ομάδα ώστε να υλοποιηθούν αυτά. Άρα λοιπόν εγώ αυτά θα έβλεπα. Είτε πάω σε ένα κύκλο ανάπτυξης λίγο πιο βαρβάτο από αυτό που είχα τώρα, okay, που καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει η τρέχουσα υποδομή που έχω, αλλά θα αλλάξω τη δομή της ομάδας μου και θα βάλω μια καινούργια ομάδα ή θα μιξάρω άτομα που είναι τώρα με καινούργια άτομα και θα σπάσω 2 ομάδες ενδεχομένως για να το κάνω αυτό. Είτε βλέπω ότι έχει φτάσει στο όριο της η τρέχουσα ομάδα και πρέπει να βρω έναν τρόπο είτε να τη μεγαλώσω, όπως είναι Το πολύ δύσκολο εκεί πέρα είναι ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει άλλη ομάδα. Έχει φτάσει στο όριο που μπορεί να είναι σε μέγεθος. Και πρέπει να βρω τον τρόπο που θα σπάσω νοηματικά την υποδομή μου από κάτω, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν 2 ομάδες εκεί πέρα και όχι μία. Ποιο είναι το όριο μιας ομάδας για σένα? Μιλάμε πάντα, μισό λεπτάκι, επειδή φαντάζομαι αυτό διαφέρει από domain σε domain, το κρατάμε στα δικά μας μεριά. Web development, software as a service, προϊόντα. Αυτό είναι μια ερώτηση που θεωρώ full stack, Django. Έχει να κάνει πολύ με τα άτομα που συμμετέχουν σε μια ομάδα. Ναι ρε παιδί μου, παραπλουστεύοντας, δηλαδή
αλλά δεν θα βλέπα μια ομάδα ναι. με λιγότερα από 3 με 4 άτομα. Ναι. Και όχι με παραπάνω από 9-10. Οπότε okay. κάπου στα 8 με 10 άτομα θα έπρεπε να πάρω την απόφαση για να την σπάσω σε δύο μικρότερες. Ναι. Αν μπορώ να το θέσω, ρε παιδί μου, σε, okay. σε νούμερα. Okay. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι έχεις κάποιον. Οι οποίοι τους φαντάζεσαι, συγγνώμη, όλους προγραμματιστές ή διαφορετικά skill sets. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το προϊόν. Εσύ πώς την έχεις την ομάδα, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι. Με τα δικά σου κριτήρια εννοώ. Θα θεωρούσα ομάδες καθαρά προγραμματιστών. Ναι. Και μετά θα είχα μία σύνδεση με μία ή περισσότερες ομάδες οι οποίες ασχολούνταν με το προϊόν, με την έννοια ότι υπάρχει ένας product owner που ασχολείται πιο πολύ με το να κάνει την έρευνά του, να βρει τι θα υλοποιήσουμε, πώς θα το κάνουμε, ούτω καθεξής. Γραφίστας εκεί, ώστε να μπορέσει το παιδί μου να έρχεται, ξέρεις, κάτι πιο έτοιμο προς τα πίσω και να μπορέσει και μέσα από τη. Δηλαδή, βλέπω ότι είτε product owners που έχουν έρθει από γραφίστες, είτε που δουλεύουν πολύ κοντά με γραφίστες, έχουν πολύ πιο εύκολη την κατανόηση του πότε μια λειτουργικότητα είναι πλήρης για να υλοποιηθεί. Γιατί δεν μένουν στο ότι κάνω αυτό, αλλά προσπαθούν να το οπτικοποιήσουν και όταν πάνε να οπτικοποιήσεις κάτι, καταλαβαίνεις τα κενά που ενδεχομένως δεν έχεις σκεφτεί πριν, που είναι λογικό, έτσι δεν μπορείς να πεις, να βλέπεις τον τοίχο και να φαντάζεσαι, ρε παιδί μου, πλήρως μια λειτουργικότητα. Οπότε κάπως έτσι το έσπαγα. Okay. Δεν είναι απαραίτητα σωστό αυτό, απλά έχω δει ότι είναι πιο εύκολο να διαχωρίζεις αυτά και μετά, δηλαδή, αν πούμε το καθαρά οργανόγραμμα μιας εταιρείας να είναι καθαρά τεχνικό και μετά να έχεις οριζόντια tribes. Δεν θα κάνω τώρα στο podcast τον άνθρωπο σπηλαίο, αλλά να έχεις οριζόντιες δομές οι οποίες να σε βοηθάνε ώστε να μείνει ο καθένα στο σάιλο του, okay. κλεισμένος, αλλά να μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να δουλεύουν αυτοί μεταξύ του. Να μπορεί ο προγραμματιστής να βοηθήσει στο σχεδιασμό μια λειτουργικότητα ή να προτείνει κάτι, και αντίστοιχα, ρε παιδί μου, να γίνει okay. και από την άλλη μεριά. Alright. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ομάδα 9 ατόμων. Είναι πολύ μεγάλο, σου λέω, είναι το όριο που λες ότι ή αντέχετε να αντέχει, την πάω ξανά στα. Εμένα, άμα με ρωτήσει, θεωρώ ότι ένα ιδανικό μέγεθος είναι 5 άτομα κάπου εκεί. Εμένα η διαφορά που θα έβαζα μέσα είναι ότι θα ήθελα σίγουρα είτε ένα άτομο το οποίο είναι designer, είτε κάποιο άτομο το οποίο για κάποιο λόγο μιλάει για το, είναι αυτό το οποίο έχει την περισσότερη επικοινωνία. Δηλαδή θεωρώ ότι 4 προγραμματιστές είναι υπεραρκετοί. Υπεραρκετή, δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι αυτό το πράγμα είναι 32 ώρες προγραμματιστών την ημέρα, 4-8 ώρα να το πω έτσι, αν τα αθροίζω και γίνομαι και εγώ ο παγώνης. το ότι είσαι 4-8 ώρα την ημέρα είναι πολλά. Ειδικά άμα είναι γύρω από ένα προϊόν, που κάποιος μπορεί να χτίσει ένα, να κάνει focus σε αυτό έτσι. Ναι, θα συμφωνήσω, το καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλήξει μέσα μου στο αν θα προτιμούσα να υπάρχει καθαρά engineering, ας πούμε, η ομάδα η οποία να επικοινωνεί με άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν. Θα σου πω δύο πράγματα γύρω από αυτό. Η μία μου επιφύλαξη γύρω από την ομάδα που λένε ότι έχω στο μυαλό μου ότι αυτοί μπορούν και δουλεύουν συγκεντρωμένα. Προφανώς, όταν έχεις μια live εφαρμογή, υπάρχουν bugs, έρχονται πράγματα εκεί. Δεν έχω καταλήξει ακόμα μέσα μου πώς το διαχειρίζεις αυτό. Δηλαδή τα emergencies, όλα αυτά. Αλλά anyway. Οριακά είναι και ένα ολόκληρο επεισόδιο αυτό, μια ώρα δηλαδή να συζητάμε για το πώς διαχειρίζεται τα interrupts, πού θα υπάρξουν τα interrupts. Η Apple είχε κάποτε, δεν ξέρω αν το είχε ακόμα, ένα ενδιαφέρον μοντέλο. Η οργάνωση της δεν ήταν αναπροϊόντα, αλλά ήταν ένα skills. Okay. Δηλαδή ήταν η ομάδα των προγραμματιστών, η ομάδα των designers, η ομάδα, ξέρω, whatever. Και οριζόντια, ας πούμε, είχαν τα προϊόντα. Κάπως έτσι. Και υπήρχε ο συντονιστής του κάθε προϊόντος, ας το πούμε. Αλλά γενικά το πηγαίνα κάπως έτσι, γιατί λέγανε ότι ήταν πιο εύκολο να κάνει scale. Γενικά, αν έχω καταλάβει καλά, η Apple έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οργανωτικά με το πώς κάνει scale. Δηλαδή, όντως, αν σκεφτείς, έχει πολλούς υπαλλήλους γενικά σαν εταιρεία, αλλά έχει λίγους υπαλλήλους για αυτά που παράγει. Άμα το δεις. Αλλά δεν είναι, νομίζω δεν είναι πάρα πολύ open με το πώς το κάνουν αυτό το πράγμα.
Οπότε οριακά δεν τους πιστεύω. Αλλά anyway, σου λέω ότι έχω ακούσει. Είναι γενικά δύσκολο. Εγώ θα έβλεπα κάτι πιο κοντά σε αυτό που λες, ρε παιδί μου. Γιατί μετά είναι και το σαν οργανόγραμμα. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι δεν είσαι μια εταιρεία 5 και 10 ατόμων, που εντάξει, πάνω κάτω μάλλον θα είσαι flat και θα είναι απλά τα πράγματα. Αν αρχίσει και μεγαλώνει, πρέπει να δει και το οργανόγραμμα σου πώς θα μεγαλώσει αντίστοιχα και πώς θα εξελιχθεί παίρνοντας άτομα. Και ίσως στο ποιον αναφέρεσαι να είναι καλύτερο να είναι του δικού σου κλάδου. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνει καλύτερα. Και να βρεις μια άλλη δομή η οποία θα έχει να κάνει με το πώς συντονίζεις ένα προϊόν ή κάποια προϊόντα. Ξέρεις τι με απασχολεί. Για παράδειγμα, με το πώς μεγαλώνεις, άμα κάνεις αυτόνομες ομάδες. Που εμένα από τη μία μου αρέσει να έχεις αυτόνομες ομάδες. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ο head of engineering, ας πούμε. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Πρέπει να υπάρχει συνοχή σε όλη την εταιρεία. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν γίνεται να είμαστε κολοχανείο ο ένας. Έχω ακούσει εταιρείες του στυλ. Α, εμείς μέχρι χθες γράφαμε Ruby και σήμερα ήρθε αυτός που γράφει Smalltalk. Οπότε εντάξει, η ομάδα του γράφει Smalltalk. What the fuck. Ναι, όχι, αυτό εντάξει, είναι ένα ακραίο, αλλά γενικά, χωρίς επειδή μου να είμαστε και ψυχαναγκαστικοί εντελώς, πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, στον τρόπο που δουλεύουμε. Γιατί? Για να μην υπάρχουν τα single points of failure. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πληθυντικός αυτού, αλλά anyway. Δηλαδή. Νομίζω ότι σωστό είναι. Παίζει. Θα σου πω γιατί. Γιατί για παράδειγμα το nice to have στο πληθυντικό είναι nice to have που το ψάξα. Ναι, τα έπαθα όλα. Anyway. Γιατί το λέω όλο αυτό? Πρέπει οι ομάδες να μην είναι αυτό ακριβώς, single point of failure. Οπότε να μπορείς άπαξ και υπάρξει μια απώλεια με τη γλώσσα επικοινωνίας που ήδη έχεις, να βρεθεί κάποιος με παρόμοιο skill set και να μπορεί με κάποιο τρόπο να συνεισφέρει. Δεν θα είναι όλα καλά, αλλά ξέρεις, μην κατέβουν διακόπτες. Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Και στο design αυτό, συγγνώμη, άκουσα τώρα για μια εταιρεία, τέλος πάντων συζητούσα, που ετοιμάζανε, έχουν παραπάνω από ένα designer. Ετοιμάζανε κάποια πράγματα και ξέρεις, κάπου τέλος πάντων μπήκε ένα κουμπί το οποίο ήταν άσχετο με το design system της εταιρείας, επειδή ξέρω εγώ, αυτό το άτομο το αγνοούσε, δεν το ένοιαζε, whatever, και αυτό το πιάσανε κατά τύχη. Δεν τα θες αυτά. Ναι, είναι γενικά δύσκολο και μετά όσο μεγαλώνει και το οργανόγραμμά σου, νομίζω πρέπει να βρίσκεις τρόπους για να μπολιάζεις με τον ίδιο τρόπο διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, έχεις κάποιον τρόπο οριζόντιο να οργανώνεις το προϊόν σου ή τα προϊόντα σου ή τα κομμάτια, τα τμήματα του προϊόντος σου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βρεις και έναν τρόπο, παρότι είμαστε σε διαφορετικές ομάδες μηχανικών, να μπορέσουμε να έχουμε κοινό τρόπο που γράφουμε κώδικα, κοινές πρακτικές. Άρα, δηλαδή, πρέπει να βρίσκεις διάφορα. Το οργανωσιακό θεωρώ ότι πρέπει να είναι ψηλοκαθαρό με την έννοια ότι ο καθένας αναφέρεται σε συγκεκριμένα άτομα που είναι του κλάδου του, αλλά μετά πρέπει να βρεις, ρε παιδί μου, συνάψεις που σου αρέσει και σαν αυτά τα λέξη, οι οποίες να έχουν να κάνουν με προϊόν. Να μια οριζόντια λωρίδα, ας πούμε, που βοηθάει σε αυτό. Ναι. Πώς γράφουμε κώδικα. Να μια οριζόντια σε διαφορετικές ομάδες μηχανικών. Πώς κάνουμε, ξέρω εγώ, υποδομή. Να μια οριζόντια σε μηχανικών και, ξέρω εγώ, διαχειριστών, ας πούμε, της υποδομής. Συγγνώμη, μου ήρθε κάτι να το πω. Να το πεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για να μπορέσει να μεγαλώσει υγιώς στην ομάδα επίσης. Γιατί μιλάμε τώρα πάντα για το κομμάτι του capacity. Μένουμε εκεί ότι θέλουμε, ωραία, πρέπει του velocity. Πρέπει το capacity της ομάδας να μην είναι στο full συνέχεια. Ναι. Γιατί πρέπει, δηλαδή, ίσως το 80%, παράδειγμα λέω. Μιλάμε νούμερα. Όχι. Τρόπος του λέγει. Ναι. Δεν είσαι στο 100 anyway. Οπότε θα πω 80 για την κουβέντα. Το άλλο 20% μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, R&D, βελτιώνουμε κάτι που υπάρχει, γράφουμε documentation, whatever, ξέρω εγώ, δεν είναι deliverable, αυστηρό. Οπότε δημιουργείται μια ανάγκη αύριο μεθαύριο. Η ομάδα από εκεί που ήταν στο 80 πάει στο 100. Και αυτό είναι ένα σήμα ότι, παιδιά, εμείς πρέπει να επανέλθουμε στο 80, αλλά δεν καιγόμαστε εκείνη τη στιγμή και δεν κάνουμε under deliver. Mm-hmm. Μειώνουμε ενδεχομένως κάποιες βοηθητικές διαδικασίες. Το οποίο, για να είμαστε ξεκάθαροι, θέλει και οικονομική διαχείριση από την εταιρεία. Αυτό πρέπει να είναι πλαναρισμένο. Mm-hmm. Το να μην πάρεις ένα άτομο για να το έχεις το 100% και να πάρεις δύο και να είναι ο καθένας στο 70%, σημαίνει προφανώς ότι πρέπει να διαχειριστείς τα profit margin σου, όλα αυτά.
Και όλα αυτά εν τέλει να έχουν ένα πιο χαρούμενο πελάτη. Δηλαδή, OK, συζητάμε για κάτι, αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να μεγαλώσεις. Και επειδή θα πάρεις μια απόφαση για να μεγαλώσεις, να έχεις τις συνθήκες για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Να μην είναι ξέρεις με το πιστόλι όλοι από πάνω. Επειδή μου μεγάλωσε ή τώρα εκκλίνεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Και η πίεση πολλές φορές έρχεται από άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το τμήμα το οποίο έχει το πρόβλημα και χρειάζεται να μεγαλώσει. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα γενικά. Πολύ μεγάλο θέμα. Η άσχετη με άποψη είναι θέμα. Δεν είναι άσχετη, απλά... Η άσχετη επί του θέματος. Δεν λέω εγώ ότι είναι κάποιος ο οποίος... Αλλά... Έρχεται κάποιο, ρε φίλε, εντάξει, και εγώ δεν είναι. Δεν είμαι σχετικό στα πάντα, ποιος είναι. Ναι. Okay. Εμείς είμαστε σχετικοί στα πάντα, οι άλλοι δεν είναι. Ναι, εμείς ξέρουμε τα πάντα. Όχι, αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να. Και συνήθως εκεί η σχετική είναι δύο. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει, άντε τρεις, ξέρει τεχνικά να εξηγήσει τον bottleneck. Είναι αυτός ο οποίος. Που μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο εν τέλει όλα αυτά, αλλά έχει το τεχνικό κομμάτι, έχει το οργανωτικό κομμάτι, mm-hmm. που εκεί μπαίνουν όλα αυτά, και έχει και το οικονομικό κομμάτι. Αυτά πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Άμα είναι το ίδιο άτομο, είναι το πιο εύκολο, γιατί αυτό τα βάζει κάτω. Ναι, αλλά μπορεί να πα και να πει, φέρε μου 18 developers με budget, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Αλλά θα σου πω, είναι λάθος με αποκλειστικό γνώμονα το ότι δεν παραδίδει. Εσύ που είσαι υπεύθυνος για όταν παραδίδεις ή όχι, αν αυτός είναι αποκλειστικός γνώμονας να πεις ότι πρέπει να μεγαλώσουμε. Ναι. Και αυτό είναι η άποψη ενός άσχετου. Άσχετου, όχι υποτιμητικά. Τεχνικά δεν έχει σχέση με το μέγεθος ομάδας, την οργάνωση ομάδας, αυτό. Και είναι θέμα. Και όπως επίσης το κλασικό τέτοιο που έρχεται είναι ότι αφού μπόρεσε το τεχνικό τμήμα να μεγαλώσει, γιατί να μην πάρουμε την ίδια συνταγή να την πάμε στο marketing ή το αντίστροφο. Ναι. Δυστυχώς έχουν διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετικό... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Μπορεί να είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο ανάλογα με την εταιρεία, έτσι. Έχεις δουλέψει με διάφορους ρόλους σε διάφορα μεγέθη ομάδων και σε μεγάλη εταιρεία. Ποιο είναι στις μεγάλες ομάδες το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπεις που δεν υπάρχει σε μια μικρή? Σε μεγάλες ομάδες νομίζω ότι αυτό που δυσκολεύει πάρα πολύ είναι ότι αναγκαστικά πρέπει να μπουν διαδικασίες, γιατί όσο μεγαλώνεις πρέπει να μπαίνουν διαδικασίες, και το να καταφέρεις να ρυθμίσεις ιδανικά τις διαδικασίες σου ώστε να μην είναι πολύ αυστηρές για το μεγεθός σου ή πολύ λίγο αυστηρές για το μεγεθός σου, δηλαδή να ταιριάζουν σε αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή βλέπω συνεχώς το πρόβλημα του ότι είτε έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας και βάζουμε διαδικασίες και το κάνουμε χειρότερο, είτε σε ένα κομμάτι δεν έχουμε καθόλου διαδικασίες και τελικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι θέλω να πάρω το παπάκι να το πάω από εδώ εκεί και δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να πάρει την απόφαση του βέλτιστου δρόμου, να το πω έτσι. Οπότε το παπάκι, ενώ ρε παιδί μου, είναι απλό, δηλαδή και το χειρότερο δρόμο να πάρεις θα έχει φτάσει τόσο καιρό. Δεν φτάνει ποτέ γιατί κανείς δεν μπορεί να πάρει την απόφαση ή τέλος πάντων είναι πολύ αργός οργανισμός να το κάνει αυτό. Okay. Άρα, αν μπορούσα να το πω σε μια πρόταση και όχι γενικόλογα και έτσι όπως το είπα, νομίζω ότι η λήψη αποφάσεων είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε μεγαλύτερες εταιρείες. Και αν δεν μπορεί, δηλαδή και ο διαχωρισμός της λήψης απόφασης με το micromanagement είναι τεράστιος. Είχε... Πάλι θα μιλήσω για την Apple, γιατί μου άρεσε αυτό πώς το έχει θέσει. Ο Steve Jobs ήταν μια. Πώς λέγονταν αυτή, ήταν ένα κλασικό συνέδριο που ήταν με κόκκινες καρέκλες που ήταν και με τον Bill Gates, κάποτε οι δυο τους. Όχι, digital. Θυμάμαι, τέλος πάντων. Κατάλαβα. Ήταν και αυτός με τον goatee, το Moose, ρε παιδί μου. Νομίζω αυτό δεν είναι στάνταρ εκεί, όχι. Ναι, αλλά έχει πάρει τώρα σύνταξη αυτός. Λοιπόν. Αυτό που είχε πει ο Steve Jobs και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν. Και ήταν όντως κατόρθωμα. Ήταν στην Apple για το κάθε προϊόν. Υπάρχει ένας που παίρνει απόφαση. Mm-hmm. Αυτό τώρα για να το κάνεις, ξέρω εγώ, το 2011
είναι επίτευγμα, ξέρω εγώ, για την Apple του 2011 που παρήγαγε iPhone, παρήγαγε iPad, παρήγαγε whatever, τα πάντα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ... iPod. iPod, ναι. Δηλαδή, software... Καλά, το φοβερό συνόμου, μιας και λέγαμε ότι είχαν οριζόντιο, είναι ότι ο Johnny Ive της Apple, ξέρεις ότι αναλάμβανε το design του Apple Store μέχρι του iOS. Ναι. Ήταν απίστευτο, okay. Δηλαδή. Λοιπόν, πίσω στο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα άτομο το οποίο παίρνει απόφαση. Και ένας deputy. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτός διαθέσιμος, ποιος είναι ο επόμενος που θα πάρει απόφαση. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό, γιατί απλά ξεμπλοκάρει τα πράγματα. Και παίρνω απόφαση, μην παίρνω και ευθύνη. Είναι, υπάρχει τρόπος που παίρνεις απόφαση. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι σκληρωτικά τα πάντα, αλλά θα πρέπει να μπορεί ο καθένας να πάρει την απόφαση ενδεχομένως. Δηλαδή, να υπάρχουν μάλλον αποφάσεις που μπορεί να τις πάρει ο καθένας, αποφάσεις που τις παίρνει συγκεκριμένα. Δηλαδή, πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως ποιος παίρνει την απόφαση και να είναι όλοι OK το ότι αφού έχουν δώσει δυνατότητα στον Αντώνη να πάρει μια απόφαση, αν ο Αντώνης πάρει λάθος ή όχι ιδανική απόφαση σύμφωνα με το μυαλό του, δεν πειράζει. Για να το κάνω ακόμη πιο ξεκάθαρο, δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να ρωτάμε κάποιον. Mm-hmm. Αλλά στην περίπτωση που χρειαστεί και υπάρχει ένα δίλημα και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, πρέπει να υπάρχει ένα άτομο. Mm-hmm. Αυτό. Όχι, έχει... Για την περίπτωση του διλήμματος αυτό, που κάποιος μπορεί να κάνει το call, που λέμε. Ναι, και άμα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φορές που είσαι σε bottleneck. Committees, δηλαδή. Εντάξει, όσο μεγαλώνει η εταιρεία μπορεί να το κάνεις και αυτό. Δεν μου αρέσει η ιδέα καθόλου, αλλά πιθανόν, τι να πω. Και μετά βγαίνουν πράγματα που λέει, ξέρω εγώ, μη ζητάς την άδεια, ζητά συγγνώμη, ξέρω εγώ. Ναι, το μεταφράζω σωστά το don't ask for permission, ask for forgiveness. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πώς λαμβάνεται μια απόφαση. Όχι το ποιος την παίρνει, το πώς λαμβάνεται μια απόφαση. Και αν πας και πεις ότι εγώ έλαβα αυτή την απόφαση ακολουθώντας τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι σεβαστή και από τους άλλους. 100%. Και μετά, επειδή παίρνουμε την απόφαση και πάμε σαν ομάδα, την υποστηρίζουμε. Mm-hmm. Εκείνο το θέμα, ξέρεις, πρέπει να αφήσεις και λίγο το εγώ. Όχι, βασικά πρέπει να αφήσεις εντελώς το εγώ στην άκρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε κάποιες συζητήσεις με μια ομάδα που διοργανώνουμε ένα συνέδριο. Και πολλές φορές τσακώνουμε για πλάκα μαζί τους, γιατί ρε παιδί μου προσπαθούν να έχουμε 100% συμφωνία σε κάποια πράγματα και τέτοια. Και νομίζω ότι πολλές φορές εκεί πρέπει να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, δεν πάω. Αν δεν διαφωνήσεις, συμφωνείς. Μην περιμένεις να σου πω εγώ ναι. Ή να... Πρέπει δηλαδή να είναι ρε παιδί μου εύκολα τα πράγματα και γρήγορα. Και, και έτσι θα μπορέσεις να έχεις ταχύτητα. Και να θέλεις το καλό για την ομάδα. Δηλαδή τι γίνεται. Έστω ότι εσύ λες πάρει, θα κάνουμε το Α. Εγώ ξενερώνω και λέω όχι, Αντώνη, θα κάνουμε το Β. Και εσύ είσαι αυτός ο οποίος παίρνει την απόφαση. Και πάμε με το άλλο, το δικό σου τρόπο. Και εγώ την χάνω. Εγώ πρέπει να στεναχωρηθώ. Ναι. Που πρέπει να στεναχωρηθώ που είχα δίκιο, πήγαμε με το δικό σου και αποτύχαμε. Πρέπει να θέλω να πετύχει αυτό. Πρέπει να θέλω να έχω άδικο, γιατί εδώ είμαι με σκοπό το καλό της ομάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά πρέπει. Εν τέλει, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Το καλύτερο για σένα δεν είναι να έχεις δίκιο στο κάθε ένα μικρό, είναι να κερδίσεις τον πόλεμο στο τέλος της ημέρας. Και τον πόλεμο θες να τον κερδίσεις όταν αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, όποιος είναι, σε όποιον τομέα είναι, εν τέλει μας βγάζει σε καλό. Μα εδώ είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί σε μια ομάδα να κερδίσει ένας. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι, α, στα έλεγα ρε φίλε όμως. Ναι. Πρέπει να πάμε με style components. Πλάκα, προφανώς, με τα style components. Εδώ βάλαμε amplify και προσπαθώ να πιστώ ότι θα δουλέψει. Λοιπόν, πάμε να τρολάρουμε λίγο με το amplify. Εγώ είμαι μέσα να πάμε με Cloudflare Pages. Όχι, εντάξει. Όχι, είμαι μέσα. Αλήθεια σου. Ειδικά άμα σετάρετε πανεύκολα με Terraform, είμαι totally OK. Και θα σου πω που με έπεισες παραπάνω. Είναι στην περίπτωση που κάνουμε opt-in σε αυτό το οικοσύστημα και πάμε και DNS και ίσως και το Access και αυτά. Ναι. Δηλαδή και πούμε ότι ξέρεις όλο αυτό το κομμάτι, το front, το στέλνουμε Cloudflare. Με το τα λέει και με αυτό. Δεν θα ήθελα μόνο για ένα πράγμα να πάμε εκεί. Άρα
κέρδισα. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Απέτυχε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, μικρή κουβέντα, καλά μας πηγαίνει, ρε παιδί μου. Σούπερ, μια χαρά. Ναι, αλλά είναι το σετάρισμα, όντως, ειδικά αν θες να βάλεις τα κογνίτα και όλα αυτά μέσα, είναι. Είναι λίγο ταλαιπώρια. Ναι. Εντάξει, θα το πιάσουμε σε άλλο επεισόδιο. Σε άλλο επεισόδιο. Όλο αυτό. Πιο τεχνικό. Τέλεια. Τελικά θα μεγαλώσουμε. Λοιπόν, ωραία. Είναι το κλασικό και μιλούσα χθες ή προχθές με έναν τύπο και μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, πριν από 4-5 χρόνια θα σου έλεγα οτιδήποτε πάνω από 50, άμα μεγαλώσει η εταιρεία μου πάνω από 50 άτομα, θα είναι αποτυχία. Και τώρα είναι 300 άτομα, ρε παιδί μου, η εταιρεία του. Α, οκ. Okay. Και λέει ότι, ναι, λέει, συνεχίζει και πάει καλά και χαίρομαι που είχα άδικο, ρε παιδί μου, τότε και το παραδέχομαι και αυτά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν μεγαλώσαμε για τους λάθους λόγους, ρε παιδί μου. Γιατί. Ακριβώς αυτό βασικά. Ήταν παρόμοια συζήτηση. Άμα με ρωτήσεις το ιδανικό μέγεθος, θα ήθελα, ρε παιδί μου, στην εταιρεία μας να ξέρουμε τους πάντες. Ναι. Δεν θα ήθελα να βλέπουμε άτομα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί όμως αυτός να είναι ο τρόπος κάποια στιγμή. Για αρχή, άμα με ρωτήσεις. Να ξέρουμε μέσω μιας κάμερας. Έστω. Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε, γιατί μπορεί να είμαστε και remote εννοείται όλοι, αλλά προφανώς remote εταιρεία είμαστε, δεν θα υπήρχε ποτέ απέτηση, δεν βλέπω λόγο να είμαστε σε ένα γραφείο. Αλλά εντάξει, βέβαια, κάναμε και το meetup, μας θα ήθελα να συναντιόμαστε και κάθε κάπως έτσι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά ιδανικό μέγεθος. Το πρώτο, άμα με ρωτήσει εμένα, milestone, θεωρώ ότι μόλις φτάσουμε τα 5 άτομα, που πιθανόν να γίνει τον επόμενο χρόνο αρκετά, θα είναι ένα καλό σημείο. Από εκεί και πέρα θεωρώ τα 15 άτομα τα θεωρώ ένα πολύ ωραίο μέγεθος, γιατί μπορείς να έχεις μια-δύο ομάδες σίγουρα και αρκετά διαφορετικά disciplines, αρκετά διαφορετικά skill sets μέσα. Μπορείς να έχεις designer, μπορείς να έχεις videographer, μπορείς να έχεις επιτύχει κάποια άτομα για το marketing, δηλαδή και κάνοντας delegate η ζωή όλων να γίνεται πιο εύκολη. Γιατί ο σκοπός μέσα από μια εταιρεία είναι ωραία, okay, πρώτα απ' όλα είναι το προς το ζήν, αυτό δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα είναι να νιώθεις δημιουργικός μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ζούμε στον 21ο αιώνα. Η δουλειά που κάνεις πρέπει να σε αρέσει, πρέπει να νιώθεις καλά. Δεν πρέπει να σε ρίχνει. Και πρέπει να υποστηρίζει τη ζωή που θες να κάνεις γενικά. Δεν πρέπει να είναι κανίβαλος. Και για αυτό το πράγμα, εν τέλει θέλεις, θεωρώ, και μια κατανομή ευθυνών, να ξέρεις ότι αυτό το κάνει αυτός, να έχεις ένα peace of mind. 15 άτομα θεωρώ, άμα να μεγαλώσεις και με παραβάλλουν για τους σωστούς λόγους μόνο. Καλό, καλό είναι αυτό. Και θα πάρω μια τάκα από ένα podcast το οποίο θα το προτείνω μάλλον και στο τέλος. Το οποίο μου άρεσε. Ένα επεισόδιο συγκεκριμένο. Το οποίο έλεγε ότι ενώ στα ελληνικά δεν φαίνεται πολύ αυτό, η ταχύτητα είναι διάνυσμα. Ναι. Δεν έχει μόνο μέτρο, έχει και κατεύθυνση. Ναι. Είναι μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί πέρα μου έκανε ένα κλικ και λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να λες ότι έχω μεγάλη ταχύτητα. Να. Αλλά άμα είναι προς την λάθος κατεύθυνση. Σωστά. Σωστά. Ωραία, και λίγα μαθηματικά. Ότι άμα ρε παιδί μου, εσύ να πάω μια κατεύθυνση προς τα εκεί και σε έχει μια τεράστια κατεύθυνση με ξέρω εγώ κάποιες μοίρες αριστερά ή δεξιά, η πραγματική ταχύτητα είναι μικρότερη. Γιατί στο στόχο σου, εκεί πέρα που θες πραγματικά να πας, θα φτάσεις πιο αργά. Καλυπέδι, εντάξει. Αυτό μου οριακά δεν χρειάζεται πρόταση στο επεισόδιο αυτό που είπες. Κορυφή. Και αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ταχύτητα είναι διάνυσμα. Και ότι το. Γαμάτο. Το να τη μετράμε μόνο με tickets. Ναι. Δηλαδή, άμα κλείνω εγώ tickets τα οποία. Όχι, μαλακίες είναι αυτά. Δεν συνάδουν με τον σκοπό του τριμήνου, του εξαμήνου, ναι, του έτου, της εταιρείας, δεν ξέρω από τι. Commits, lines of code. Δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο μειώνει την απόσταση από το στόχο μου. Και όχι το αν πηγαίνω γρήγορα ή όχι. Και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτό το πράγμα το κρίνει. Το κρίνει, το αξιολογεί, για να μην πω, δεν το λέω επικριτικά, είναι κάποιος ο οποίος το αξιολογεί. Πάμε σε σωστή κατεύθυνση, αυτό. Τέλεια. Αυτά. Πολύ ωραία. Οπότε, πού το άκουσε αυτό? Λοιπόν, είναι το GoTime FM, που είναι το podcast της Go, ας πούμε. Είναι από τα πιο διαδεδομένα podcast Go. Ήταν αυτό το οποίο το άκουσα. Αλλά συγκεκριμένα θέλω να πω ένα επεισόδιο που ήταν πολύ ωραίο και λεγόταν Maintaining Ourselves. Και έλεγε, αν θυμάμαι καλά το τίτλο, θα τον βάλω και στο link κάτω. Και είχε να κάνει με το πώς μπορούμε να προσέξουμε καλύτερα τους εαυτούς μας, είτε κάνουμε open source, είτε όχι, είτε ρε παιδί μου, και τώρα με το remote και όλα αυτά. Και ήταν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Και κάπου ακούστηκε και το θέμα με το ότι η ταχύτητα είναι διάνυσμα. Και μου άρεσε. Τέλεια. Εσύ. Λοιπόν,
Εγώ έχω να προτείνω ένα βιβλίο το οποίο το τελείωσα μόλις. Άρα και... διαβάσει. Το, ναι, έχω διαβα... το έχω διαβάσει και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είχα καιρό να ολοκληρώσω ένα βιβλίο το οποίο δεν ήταν τεχνικό ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Λέγεται στα αγγλικά Man's Search for Meaning. Είναι του Βίκτορ Φράγκλ. Αυτός είναι ένας, ήταν ένας νευρολόγος και ψυχίατρος και αυτός ο οποίος εφήβρεσαν μέθοδο τη λογοθεραπεία. Και αυτό το οποίο περιγράφει είναι... Αυτός ήταν σε στρα... τον είχαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση επειδή ήταν Εβραίος και είχε πιάσει και έλεγε γενικά για το μικροκλίμα και την ανθρώπινη ψυχολογία εκεί μέσα. Και τι έλεγε αυτό στην ουσία? Λέει ότι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η ανάγκη για... για ελπίδα, για επιβίωση, όλα αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας προσαρμόζονται, ρε παιδί μου, πάντα και στο... ακόμα και στις χειρότερες ever συνθήκες. Πόσο σημασία έχει οπτική σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Στα ελληνικά λέγεται Το νόημα της ζωής. Είναι φανταστικό. Αν ψάχνετε το νόημα της ζωής. Ναι, Βίκτορ Φράγκλ. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Cool. Οπότε, πού μας βρίσκουν πλέον, Πάρη? Λοιπόν, μικρήκουβέντα.fm, παιδιά. Το πιο σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Κάθετος S03, κάθετος E02. Ναι. Αλλά με το που μπουν θα είναι φατσαφόρα το τελευταίο επεισόδιο. Οπότε σωστά. Βασικά μικρήκουβέντα.fm και είστε πέρα. Συν YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή ελπίζουμε σε όλα τα αγαπημένα podcast. Αν υπάρχει κάποιο podcast που δεν έχουμε βρει, δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε ακόμα εκεί, εννοείται με χαρά να το προσθέσουμε στον αγαπημένο σας, στην αγαπημένη σας εφαρμογή. Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.